κάνουμε από μόνοι μας, εάν το κάνουν οι Ευρωπαίοι ή οι ξένοι, μας διαγράφουν το χρέος εντελώς. Ναι. Μας το διαγράφουν. Σε 10 χρόνια νομίζω υπολογίζεται ότι αυτή η ελληματική ελληνική οικονομία θα έχει ξαναδημιουργήσει το ίδιο χρέος. Ναι. Έτσι δεν είναι. Για να μειώσουμε το έλλειμμα, φαντάζομαι θα είναι ή να μειώσουμε τις δαπάνες που δεν μας αρέσει κανένας. Το έλλειμμα για ποιο έλλειμμα τώρα μιλάμε. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Ότι είναι ελληματική οικονομία μας. Έτσι. Ναι. Είτε μειώνουμε τις δαπάνες, είτε αυξάνουμε τα έσοδα. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν μειώνουμε τις δαπάνες, αφαιρούμε ένα κομμάτι χρηματοδότησης της οικονομίας μας. Πέφτει ο μισθός, ας το πούμε έτσι. Αν αυξήσουμε την εφορία, το 52% του ΦΠΑ που λέτε πάει στο 80%, ναι. Η ενεργία από 18% υποθέτω θα γίνει 40%. Διότι όλες οι επιχειρήσεις είναι από αυτό. Είναι 2.000 αυτοαπασχολούμενοι στην άφοδο. Έτσι επιβιώνουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 980.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να συμπληρώσω κάτι, να ρωτήσω Παύλο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, από περιέργεια το ρωτάω. Είχε δημοσιευτεί κάποτε ότι κάποιοι hackers, ας πούμε, σπάσαν τους κωδικούς στο East Anglia, κάπου, δεν ξέρω, σε κάποιο πανεπιστήμιο. Yeah. Όπου τα στοιχεία που δημιουργούσαν οι οικολόγοι καθηγητές, ας πούμε, ήταν πλασματικά. Δηλαδή, δεν μου αρέσει το 61, κάνε μια αναγωγή από 68 έως 1972 για να μας βγει το μοντέλο. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Yeah. Αν είναι αλήθεια, από περιέργεια το ρωτάω, γιατί δεν είχα απάντηση. Υπάρχει μια επιστημονική παραγωγή σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά την ύπαρξη αυτού του φαινομένου του θερμοκηπίου, η οποία κατά τη γνώμη μου, αλλά θα πείτε γνώμη μου αυτή, δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Η
αμφισβήτηση αυτών των αναλύσεων, η οποία θα πούμε μετά για αυτό τις διαφωνίες, υπάρχει μια αμφισβήτηση των αναλύσεων η οποία, από όσο γνωρίζω, είναι εξαιρετικά ελεγχόμενη από συμφέροντα. Δηλαδή, αυτές οι ίδιες εταιρείες, ας πούμε, που ασχολούνται σήμερα με το να βάλουν αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την ύπαρξη του φαινομένου θερμοκηπίου, είναι ίδιες εταιρείες οι οποίες ασχολιόντουσαν με το να βάλουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο. Βέβαια, τι συμβαίνει κατά τη γνώμη μου πάλι. Έχουμε μία παραγωγή, η οποία είναι, και δεν έχουμε πλέον μία παραγωγή, έχουμε και μία παρατήρηση φαινομένων πια. Έτσι. Δηλαδή η αλλαγή των κλιματικών συνθήκων στις νομές πολιτείες στην Ευρώπη, πλημμύρες, διάφορα τέτοια έντονα περικά φαινόμενα, είναι σήμερα αναμφισβήτητα. Παρατηρούνται παντού, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, επιβεβαιώνονται στην πραγματικότητα οι εκτιμήσεις. Αυτό που υπάρχει και που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι οι κρατικές αρχές δεν επομίζονται αυτά που θα έπρεπε να επομιστούν. Και δεν είναι μόνο η συμφωνία της Κοπεχάγης που απέτυχε, ας πούμε, και πήγαμε μετά στο Κανκούν και εκεί υποτίθεται ότι ξαναδεσμεύτηκαν κλπ. Αλλά είναι ότι δεν υλοποιούνται ή όταν υλοποιούνται κάποιες πολιτικές, πάλι μπαίνουν στη σπέκουλα. Πάλι μπαίνουν σε λογικές τραπεζικές και κερδοφορίας κλπ. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα και έχω προσπαθήσει να το παρακολουθήσω. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Είναι μία... η αμέλεια που υπάρχει, ας πούμε, από την πλευρά των αρχών κινδυνεύει να κοστίσει πάρα πολύ. Δηλαδή να μπούμε σε μία περίοδο κατά την οποία θα αρχίσουν πια να πολλαπλασιάζονται οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής. Και να σας πω, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, αυτό είναι και μια συζήτηση διεθνής, ότι κινδυνεύουμε επίσης, όχι απλά να έχουμε, πώς θα το πω, να έχουμε φαινόμενα, ας πούμε, και ένα κόστος για τον κόσμο, γιατί τελικά εκεί καταλήγουμε, αλλά να έχουμε και αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης, που θα είναι πια τόσο σοβαρά όλα αυτά που θα συμβαίνουν, που δεν θα είναι και τόσο ανέτοιμες οι κοινωνίες για να τα αντιμετωπίσουν, που θα έχουν έναν αυταρχισμό, την ανάπτυξη ενός αυταρχισμού, ο οποίος θα λέει, δεν θέλετε, ας πούμε, ανεμογεννήτριες εδώ πέρα, γιατί θα τις εγκαταστήσει ο στρατός. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, ο κίνδυνος ενός αυταρχισμού, ο οποίος θα προέλθει από την συνειδητοποίηση πια ότι οι επιπτώσεις, ας πούμε, της κλιματικής αλλαγής έχουν είναι όσο όλο και πιο φανερές και επομένως κινδυνεύουμε να πάμε προς τα εκεί. Εγώ να σας πω προσωπικά και γνωστοί που έχω έτσι που εκτιμώ που ασχολούνται με αυτά τα θέματα από μια σκοπιά κοινωνική, έτσι, γιατί σήμερα δεν μιλάει κανείς μόνο για την κλιματική αλλαγή. Το μότο, ας πούμε, σε διεθνές επίπεδο είναι climate justice. Δηλαδή, συνδέεται πια το θέμα του περιβάλλοντος με το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, το περιβάλλον, η επιδείνωση, ας πούμε, του περιβάλλοντος, εκτός που έχει κλιματική αλλαγή και που έχει ήδη πρόσφυγες, έτσι, το Μπαγκλαντές είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση ασταθούς ισορροπίας. Αυτό δεν θα συμβεί μόνο στο Μπαγκλαντές, θα συμβεί και αλλού. Λοιπόν, μιλάμε για αυτό. Μιλάμε δηλαδή για τις επιπτώσεις για τον κόσμο που θα έχει το περιβάλλον, όχι για τον κήπο μας ή για το μέρος που πάμε διακοπές. Έτσι. Και φυσικά είχαν βγει κάποια στα σελίδια, κάποιοι hackers είχαν βγάλει email, εντάξει, η αιτιολογία
οδηγία που δόθηκε είναι ότι όταν έχεις ένα αριθμό, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι αυτοί οι επιστήμονες που δουλεύουν σε αυτό το τομέα για να φτιάξουν αυτή την έκθεση, ας πούμε, της IPCC κάθε 4 χρόνια, 5 χρόνια που γίνεται, έχουν και διαφωνίες μεταξύ τους. Έχουν εκτιμήσεις, διαφωνίες κλπ. Και βγήκαν κάποιες τέτοιες διαφωνίες και εμφανίστηκαν ως κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, επιφανειακό. Μαγειρεμένο. Ναι, ήταν μαγειρεμένο αυτό. Ναι. Εγώ η απάντηση σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί κάνω. Συμμετέχω σε αρκετές τέτοιες συζητήσεις. Η απάντηση που δίνω εδώ είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα μπορούμε να παίρνουμε άκρη σε σχέση με αυτό το θέμα. Έτσι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και σε ειδικευμένες εκδόσεις υπάρχουν αρκετές πληροφορίες ώστε να μπορεί κανείς να βγάλει μια άκρη και επίσης υπάρχουν ζητήματα σε τοπικό επίπεδο, ζητήματα περιβαλλοντικά, τα οποία χρειάζεται να τα ψάξει κανείς, μπορεί να αναζητήσει τα αίτια τους, τον τρόπο αντιμετώπισης τους κλπ. Με έναν τρόπο πιο ενεργό. Έλεγα πριν στον Κώστα Κνατάς, που ανησύχησα, αισθάνθηκα, ας πούμε, μια φοβερή ανησυχία εδώ και μερικές μέρες, κοιτάζοντας τις ειδήσεις στο διαδίκτυο, είδα ότι μειώνεται δραματικά ο αριθμός των μελισσών στον κόσμο. Έτσι. Στις ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά το 1 τρίτο. Ο Άινστάιν έλεγε ότι χωρίς μέλισσες η ανθρωπότητα μπορεί να ζήσει 3 χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν πολλά τέτοια γύρω μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε στον ΟΗΕ, ας πούμε, να δούμε τι λέει ο ΟΗΕ για το κλίμα συνολικά. Συμβαίνουν πράγματα γύρω μας με τα οποία κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν. Και αν δεν ασχοληθούν οι τοπικές, αυτό δεν είναι δική μου μόνο γνώμη, έτσι, αν δεν ασχοληθούν οι τοπικές κοινωνίες, και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή που πρέπει να γίνει στο μέλλον, αν δεν ασχοληθούν οι τοπικές κοινωνίες με τα προβλήματα αυτά στο τομέα του περιβάλλοντος κλπ, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Γιατί ποιος θα ορίσει στην περιοχή σας τι αναδάσωση χρειάζεται, αν χρειάζεται, τι νερό πρέπει να καταναλωθεί, να εξοικονομηθεί, πώς να γίνουν κάποιες αλλαγές και προσαρμογές, αν έχουμε άνοδο των υδάτων, ας πούμε, τι θα γίνει με το λιμάνι. Δηλαδή, αυτά ποιος θα τα ορίσει. Υπάρχουν ζητήματα ποσοτικά, αλλά και ζητήματα προτεραιοτήτων, τα οποία μόνο η ίδια κοινωνία μπορεί να τα βάλει κάτω και να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ηγεσία και κάποιοι επιστήμονες κάπου, οι οποίοι λένε ότι στο λιμάνι στην Αφπάκτο, ας πούμε, να γίνουν αυτά τα έργα. Πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο κόσμος. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις... Εντάξει, μιλάμε αυτή την περίοδο με την κρίση, μιλάμε για τις ευθύνες που έχουμε και καλό είναι να μιλάμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι στο Ινστιτούτο και εμείς έχουμε κάνει μια... Δηλαδή, έχουμε όλο αυτό το διάστημα έχουμε παραμελήσει ζητήματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε ασχοληθεί σε περισσότερο βάθος με κάποια από αυτά ή να μην είχαμε μπει, ας πούμε, σε διαδικασίες συζητήσεων με υπουργεία, με βιομηχανούς κλπ. Οι οποίες δεν κατέληγαν κάπου και θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει την ενέργειά μας για κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι ένα συνολικό φαινόμενο στην κοινωνία μας. Το βασικό είναι να έχουμε αναπροσανατολισμούς και να δραστηριοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, για τη μονομερή διαγραφή, σας είπα ότι η μονομερής διαγραφή, άλλο η μονομερής διαγραφή και άλλο η διαπραγμάτευση. Έτσι, αυτό θέλει προσοχή. Νομίζω ότι μπορεί να τεθεί το θέμα της διαγραφής, να τεθεί σαν θέμα διαπραγμάτευση. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η διεθνής εμπειρία. Περίπτωση της Αργεντινής, περίπτωση της Ουρουγουάης. Πήγε η κυβέρνηση και είπε, λοιπόν, καθόμαστε στο τραπέζι και συζητάμε τι να κόψουμε. Πρώτο, γιατί είναι διάφορα δάνεια περίεργα, ας πούμε, τα οποία
κάποιους υπαλλήλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην αρχή της δεκαετίας του 2000, είχε συζητηθεί, είχε προταθεί να λειτουργεί και σε διεθνές επίπεδο ένας νόμος που λέει ότι όταν ένας δήμος στις ΗΠΑ, δηλαδή έχω τον αριθμό του νόμου και τα πάντα, όταν ένας δήμος στις ΗΠΑ είναι υπερχρεωμένος, δεν πάει να συζητήσει με τις τράπεζες οι οποίες του λένε καλά, δούμε τι θα περικόψεις και αυτό και κλπ. Δημιουργείται μια ανεξάρτητη επιτροπή από τον νόμο. Μια ανεξάρτητη επιτροπή στην οποία πηγαίνει η τράπεζα από τη μια, ο Δήμος από την άλλη. Και ο Δήμος βάζει τις κόκκινες γραμμές του και τα επιχειρήματά του. Η τράπεζα της ανάγκης της και υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Αυτό ισχύει είναι στην νομοθεσία των ΗΠΑ. Έτσι. Μπορεί να ξαναγίνει εγώ μετά αυτό ο Δήμο. Πού σε πει. Ο Δήμο τη Νέα Υόρκη το έκανε αυτό. Φυσικά δεν μπορεί να μην το πει. Εφόσον είναι μια νόμιμη διαδικασία η οποία ακυρώνεται με συμφωνία και από μια επιτροπή η οποία είναι διορισμένη από το κράτος, από την κυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να απαγορεύει το να βγει στις αγορές. Λοιπόν, έγινε μια πρόταση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από κάποιους υπαλλήλους να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο και η υπερχρέωση σε διεθνές επίπεδο, η οποία φυσικά εγκαταλείφθηκε πολύ, πολύ γρήγορα. Επομένως, υπάρχουν περιθώρια. Το ΕΣΠΑ είναι χρήματα τα οποία θα πάρει η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται. Είναι ένα από τα προβλήματα τα διοικητικά που προκαλεί σήμερα όλη αυτή η αναστάτωση και η μείωση του προσωπικού και οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Επομένως, η ιδέα ότι διαγραφή χρέους, δηλαδή μία, να το πω αλλιώς, ότι μία ενεργός πολιτική του ελληνικού κράτους σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του χρέους μας βγάζει εκτός του διεθνούς συστήματος, είναι λάθος. Δεν είναι αλήθεια. Είναι μία παραπληροφόρηση η οποία γίνεται προς όφελος των τραπεζών. Είναι απλό. Έτσι. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, υπάρχουν προηγούμενα. Τώρα, η έκτη δόση και μετά θα καταλήξουμε και στο ΦΠΑ. Η έκτη δόση, η εκδόση, ναι, αν δεν πληρωθεί, θα αποθελήσω μετά που είπες. Είναι απλό. Δηλαδή είναι μια ροή χρημάτων, την οποία χρειάζεται το ελληνικό κράτος για να μπορέσει να κάνει κάποιες πληρωμές. Όχι μόνο τόπο χρεωλησίων, γιατί και σε αυτή τα χρήματα είναι και τόπο χρεωλησίων, αλλά και για να κάνει ως μέσα. Γενικώς δηλαδή, η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης και ότι οι λύσεις που λένε ότι διαγράφουμε μονομερώς, αρνούμαστε το ένα, αρνούμαστε το άλλο, δεν θέλουμε πια, ας πούμε, πρέπει να μπούμε σε μια ανοιχτή σύγκρουση με τις τράπεζες ή με την Τρόικα, εγώ προσωπικά δεν βρίσκω σωστό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικά περιθώρια για να προβληθούν από τη μια ελληνική κυβέρνηση, βέβαια αυτή σημαίνει, από μια ελληνική κυβέρνηση, να προβληθούν αιτήματα και να γίνει μια διαπραγμάτευση, η οποία επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν γινόταν σήμερα, αν υπήρχε σήμερα μια τέτοια κόντρα, ας πούμε, μεταξύ Ελλάδας και τραπεζών, θα επηρέασε πάρα πολύ την όλη κατάσταση στην Ευρώπη, γιατί θα έπρεπε να τοποθετηθούν κυβερνήσεις, κόμματα, κινήματα στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία κλπ. Η ελληνική κυβέρνηση. Μα δεν θέλει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ένα διαπραγματεύσεις.
τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση περιμένει να δει τι θα της πούνε για να, για να υποταχθεί σε αυτή την πολιτική. Πέτρο, σε σχέση με το ερώτημα, επειδή οι προηγούμενες πέντε δόσεις, έτσι, με την επικάλυψη το ότι είναι για τις ανάγκες της χώρας και λοιπά, πήγαιναν στην τοποθεωρήση και δεν πήγαιναν στην πραγματική οικονομία. Έτσι, όπως και απορρόφησε το ΕΣΠΟ το 7% μόνο για το στοιχείο δηλαδή. Όλα αυτά, όλα αυτά δημιουργούν σε σχέση με την έκτη δόση. Το δείγμα, από Σεπτέμβριο θα πάρουμε την έκτη δόση, τα μέσα Σεπτέμβριο, 2-8, πήγε Νοέμβριο κλπ. Και δεν έχει πτωχεύσει η χώρα, διότι τα πραγματικά. Με βάση τα έσοδα από τους φόρους που εισπράττονται, μπορούν να καλύψουν τους μισθούς και τις συντάξεις, είναι μία αυταπάτη. Φαντάζομαι ότι είναι ένα ψέμα. Από εκεί και πέρα, εάν πραγματικά χρησιμοποιηθεί ένα μέρος για να πληρωθούν τοποχρεωθήσει βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, προφανώς αυτό θα το ρυθμίσει και το Υπουργείο των Οικονομικών. Φαντάζομαι όμως ότι μέχρι τώρα δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ, γιατί αυτή τουλάχιστον είναι και η αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει πάει από τις πέντε δόσεις, έτσι, για λειτουργικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου, μισθού, συντάξει κλπ. Είμαι σίγουρο ότι τα έσοδα από τους φόρους που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο είναι πολύ περισσότερα και καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Είναι σίγουρο επίσης ότι αυτή είναι μια αντίληψη που την προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βέβαια και στην επικουρή κυβέρνηση, με την έννοια του εκφοβισμού ενός κόσμου, έτσι, ότι πρέπει να υποταχθούμε απολύτως χωρίς διαπραγμάτευση, που διαπραγμάτευση σημαίνει διάλογος κοινωνικός. Έτσι, καταρχήν, ένας διάλογος ανάμεσα στις κυβερνήσεις και μία πληροφόρηση με στοιχεία συγκεκριμένα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε σαν χώρα, έτσι. Ναι. Είναι απαραίτητο να ενημερωθεί κατά την άποψή μου ο κόσμος ότι όσο αφορά τις συντάξεις και τους μισθούς, με βάση για τις ανάγκες των μισθών του δημοσίου κλπ, μπορούμε να τα κάνουμε πέρα. Από εκεί και πέρα, αν θέλω να πληρώσω το υποχρεωτήσει, να συνεχίσω σε αυτή την πολιτική που αυξάνεται και ενεργοποιείται συνέχεια από όλα αυτά τα σχέδια και πολλαπλασιαστικά το χρέο και θέλω να συνεχίσω σε αυτή την λογική, μαραζώνω φτωχοποιούν την κοινωνία, μαραζώνω τον ελληνικό λαό και με την έννοια αυτή, νομίζω ότι ο ελληνικό λαό και η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει. Νομίζω ότι κάπω έτσι πρέπει να βγει ένα μήνυμα στην άποψή μου. Μέσα από τη συλλογικότητα, μέσα από την αλληλεγγύη. Να υπάρξει, να συναντηθούμε πάλι σε κοινούς συμπαθισμούς και δρόμους που θα συγκρουστούμε και θα προσπαθήσουμε να δέσουμε αυτή. Αυτή είναι η λέω την άποψή μου τώρα. Όχι, εντάξει, δεν είναι κατά. Εγώ αυτό το μόνο που λέω είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι υπαρκτά. Αλλά χρειάζεται να υπάρξει μια απάντηση ότι είναι συνολική της χώρας σε σχέση με το θέμα του χρέους. Δεν μπορεί να το αγνοήσει. Πρέπει να ζητήσει μια απαλλαγή ενός μεγάλου μέρους του χρέους και αυτό πρέπει να γίνει αναγκαστικά και μπορεί να γίνει μέσα από μια διαπραγμάτευση. Εγώ αυτό λέω. Και ότι σε αυτό μπορούμε να βρούμε συμμάχους, δηλαδή μπορεί να είναι πρωτοπορία η Ελλάδα στην Ευρώπη σήμερα, αν έκανε κάτι τέτοιο. Αυτό πιστεύω. Και σε αυτό περιλαμβάνεται και το θέμα των δόσεων προφανώς. Είναι μέρος αυτό. Παράδειγμα, τότε κάναμε τις μεγάλες αγορές του αιώνα για τις αγορές για τον Άτομο και τώρα καθόλου τα λεφτά.
κατέληξε και αν. Αν προχώρησε. Για να ενεργοποιηθεί η Πέτρο μου μια τέτοια είδους επιτροπή, χρειάζεται και ένα κίνημα από κάτω που θα να τρατάσει τα πράγματα, να αρχίσουν να δημιουργεί συσχετισμούς τέτοιους. Λοιπόν, τέλος για το ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις επιβιώνουν, όπως σωστά λέτε, με το να μην πληρώνουν ΦΠΑ. Και να μην πληρώνουν και πολλά άλλα. Αυτό είναι και συνάντηση του βάθους της ύφεσης που βάζουμε σήμερα. Της δομής της ελληνικής οικονομίας, 59% στην Ελλάδα είναι ο αυτοαπασχολούμενος. Ναι. Αν πάμε στις βόρειες χώρες, μπορεί να βγούμε σε 12-14%. Πάντως οι αυτοαπασχολούμενοι που ξέρω θα μπορούσαν να είχαν πληρώσει το ΦΠΑ των πληρωτών. Μα δεν σας κάνει εντύπωση γιατί είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Συντηρείται επειδή δεν είναι ακριβώς. Δεν δίνει ακριβώς τα χρήματα που θα έπρεπε. Αλλιώς δεν υπάρχει χώρα τέτοιο μοντέλο. Μια πόλη σαν την Άφρα, σαν την Άφρα, έχει 1.800 μαγαζιά. Σαν την Άφρα. Ας αξιδέψουμε στη Γερμανία, στην Αμερική, να πάμε αυτοκίνητα γιατί διασχίσουμε. Αν δούμε πόλη 15.000 κατοίκων με 40 αρχιτέκτονες, 60 μηχανικούς και 80 δικηγούς, είναι το μοντέλο που εκεί θα αναπαταγήσω. Ότι βασιζόμαστε σε ένα πολύ περίεργο μοντέλο, το οποίο είναι μοναδικό. Εάν δεν υπήρχε η Ιταλία. Εδώ θα έκανα μια διαφωνία. Η Ιταλία, η Ισπανία διαφορετικό πάνω με Ελλάδα. Η Ελλάδα θα την γνώριζε την κρίση άσχετα τη διεθνή κρίση οτιδήποτε. Είχε ένα μοντέλο ανάπτυξη πολύ ιδιωματικό, πολύ ιδιωματικό, μοναδικό. Ήταν μια μοναδικότητα για Ελλάδα. Και λέω, αν το 59% αυτοαπασχολούμενοι ή εμπορευόμενοι οτιδήποτε, έτσι, μικρομεσαίοι, καταργηθούν και πάνε στο 15 αυτομάτως ή στο 20. Τότε η ανεργία όχι θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Μια γενιά θα πληρώσει ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω να πω. Και είναι αποτέλεσμα του μοντέλου που είχαμε, όχι αποτέλεσμα της ύφεσης. Ναι, αλλά αυτό που λέτε εντάσσεται και στην συνολική λειτουργία της κοινωνίας. Έτσι και στο γεγονός ότι και στο εσωτερικό των αυτοαπασχολουμένων υπάρχουν ανισότητες και υπάρχει μια φοροδιαφυγή, η οποία δεν είναι όλη φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή για λόγους επιβίωσης. Το φαινόμενο είναι υπαρκτό. Θέλετε να επισημάνετε ότι κάποιοι επιβιώνουν. Αλλά εξαρτάται τι εννοούμε για επιβιώνουν. Δηλαδή όταν. Το 15% του δημόσιου τομέα παρά οικονομία. Ναι. Έτσι. Δηλαδή ο καθηγητής που κάνει φροντιστήρια, ο υπάλληλος του υπεχόδια που γραφείο μελετών και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί λοιπόν, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο το οποίο είναι μοναδικό στη Δύση. Εγώ ήθελα να καταλήξω ότι άσχετα από την ύφεση, αυτό θέλω να πω, εμείς τα καταραίαμε με επαφέ. Όσοι καταναλώνουν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα και έχετε σε μεγάλο βαθμό δίκιο. Αλλά παρόλα αυτά το θέμα της αύξησης του ΦΠΑ, νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για να ενσωματωθεί σε πολιτικές χωρίς να εξοντωθούν ας πούμε, οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο όριο. Πέτρο, για να προσθέσω κυρίες και κύριοι, εδώ και εγώ έχουν τα χρήματα για τα ΕΣΠΑ. Thank you.
ερώτηση είναι γιατί δεν αξιοποιούνται οι πόροι αυτοί για να γίνουν, εσείς λέτε, εξορίξεις. Τρελαίο, ναι. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με το, γιατί υπάρχει μια μόδα τα τελευταία χρόνια και με την κρίση και ιστορίες παλιές, ξεχασμένες, που δεν είχαμε ασχοληθεί επειδή δεν είχαν πραγματική βάση για πετρέλαια, φυσικά αέρια και διάφορες άλλες και ένα τέτοιο ρητό πλούτο, ξαναβγαίνουν σήμερα στην επιφάνεια μέσω του διαδικτύου σε μια συζήτηση που δεν είναι, δεν έχει, ας πούμε, πιστικά επιχειρήματα. Πολλές φορές είναι παραπληροφόρηση, θα έλεγα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτό που θέσετε γενικότερα. Γιατί δεν πάνε αυτά τα χρήματα σε παραγωγικές επενδύσεις. Μόνο αυτό έχει σχέση με την αδράνεια της διοίκησης και του όλου συστήματος διαχείρισης αυτών των πραγμάτων. Και με το γεγονός ότι απευθύνονται τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα. Και είναι επιδοτήσεις που πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρονται να κάνουν επενδύσεις. Και επομένως δεν απορροφούν μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων. Είναι μία αιτία. Η άλλη είναι ότι οι μηχανισμοί άσκησης πολιτικών, όταν πρόκειται, ας πούμε, για υποδομές κλπ., έχουν αδρανήσει. Υπάρχει μια εντατικοποίηση προβλημάτων διαφθοράς και συναλλαγών, ας πούμε, με ιδιώτες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Κανείς δεν έχει καθαρή εικόνα. Ήμουνα προχτές, είχε καλέσει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που ασχολούνται αυτοί, και επειδή εγώ ήμουνα, όπως σας συγκρατάζατε, ήμουνα σε μια επιτροπή εκεί πέρα, ξέρω λιγάκι τα θέματα του προγράμματος που λέγεται Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα, ας πούμε, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και λέγανε αυτοί τα παράπονά τους και τις κριτικές κλπ. Και στο τέλος τους είπα εγώ, όταν μίλησαμε κατά τη διάρκεια, λέω, ρε παιδιά, πού είσαστε τόσο καιρό? Δηλαδή, βλέπετε, επί 3-4 κουκουσού, ας πούμε, βλέπετε να γίνονται ένα πάρτι εδώ μέσα, διαφθορά, συναλλαγές, αναποτελεσματικότητα. Γιατί δεν τοποθετηθήκατε όλο αυτόν τον καιρό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Γιατί δεν κάνατε κάτι? Ανοιχτήκαν. Αυτό ήταν. Και κάποιοι λίγοι αποφεληθήκαν από αυτό. Λοιπόν, αυτό τώρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το να πάμε από αυτό το σημείο που τώρα μιλάμε όλοι και λέμε, τα δεχόμαστε, ας πούμε, το τεράστιο αυτό πρόβλημα, στο να αλλάξει, είναι δύσκολος ο τρόπος. Δεν είναι μακρύς. Δεν είναι μακρύς. Δηλαδή, είναι αυτό το σύστημα των νοοτροπιών, ας πούμε, δεν μπορείς να το χειριστείς, δεν μπορείς να το χειριστείς εύκολα, γιατί υπάρχουν αδράνειες, ας πούμε, για κάποιους χώρους του δημόσιου τομέα. Εγώ έχω μαρτυρίες, δεν ξέρω για κάποιους χώρους, συνάδελφοι, ας πούμε, που μας λένε ότι αυτή τη στιγμή και με την εφεδρεία υπάρχει θέμα χειρισμού, ας πούμε, του ζητήματος. Και με την εφεδρεία υπάρχει, ενώ εδώ πέρα, ας πούμε, πλήττεται ένας κλάδος, πλήττονται υπηρεσίες, υπάρχουν ζητήματα διαχείρισης, ας πούμε, του όλου αυτού θέματος, επιλογών, αντίστασης κλπ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσουμε παρά, αν το αντιμετωπίσουμε ποτέ, αποτελεσματικά, παρά σε πολύ χρόνο. Δηλαδή, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν
ψέμα. Είναι αλήθεια ότι το 1% υποφελήθηκε πολύ. Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ τα νούμερα είναι απίστευτα. Αλλά το 1% αυτό συμμάχησε με ένα κομμάτι του 99%. Η συμμαχία κόμμα. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του μοντέλου. Κατάφερε να εξαγοράσει. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα. Αυτό έγινε στην Ελλάδα. Αλλά αυτό έγινε παντού. Έγινε δηλαδή, ήταν το σύστημα. Και ήταν και αυτό η ευφυΐα, αν μπορεί κανείς να πει, ας πούμε, και της, όλο αυτού του μοντέλου του θατσερισμού, ας πούμε, που είπα. Που είπε ο θατσερισμός, ήταν κάτι απλό. Είπε, δεν ενδιαφέρει αν η ανεργία φτάσει στο 10-15%. Γιατί θα έχω εγώ φτιάξει συμμάχους που θα μου εδραιώσουν μια συμμαχία που θα αδιαφορεί για το 15%. Και αυτό είναι το, είναι βαθύ το πρόβλημα, γιατί η ανισότητα κοινωνική, όχι μόνο το όφελος το προσωπικό, έτσι, αλλά η ανισότητα σαν κοινωνικό καθεστώς έχει εδραιωθεί. Και έχει εδραιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινωνίες, οι πλούσιες, στις οποίες ανήκουμε και εμείς, έτσι, δεν είμαστε πολύ μακριά, είμαστε στις χώρες. Πήγα πρόσφατα, ήταν η κόρη μου εκεί πέρα, ας πούμε, στην Αφρική, ένα διάστημα με μια NGO, και πήγα στην Βουρκίνα Φάσο, που είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, ας πούμε, στη Γουαγκαντούγκου. Φανταστείτε μια πόλη, θα έχετε δει στην Αθήνα τους Αφρικανούς, ας πούμε, που πουλάνε σε κάποια πεζοδρόμια. Φανταστείτε μια πόλη έτσι, πόλη. Δηλαδή, με μια φτώχεια, μια... Τι κάναμε εμείς που ήμασταν οι πλούσιοι στις χώρες του ΟΣΑ, απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο? Είπαμε να κόψουμε το νου τους. Δεν αποδίδουν όλοι το 1%. Τι λες? Δεν αποδίδουν όλοι το 1% για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποιες ανθρώπινες συνθήκες. Λοιπόν, υπήρχε δυνατότητα βοήθειας. Υπήρχε αναπτυξιακή βοήθεια από την μεριά του ΟΣΑ με 0,2% του ΑΕΠ, ας πούμε, σαν το ανώτερο που δίνανε οι χώρες. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε ζήσει... Ορίστε. Κάναμε μια κερδοσκοπική οργάνωση για καλλιέργεια και ντομάτες. Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι ζήσαμε σε μια... Είμαστε διαποτισμένοι από ένα πολιτισμό της ανισότητας. Λοιπόν, δεν θα βγούμε από αυτή την κρίση αν αυτό το πράγμα δεν προσπαθήσουμε να το ανατρέψουμε. Για τα θέματα του περιβάλλοντος που είπα πριν, κατά τη δική μου γνώμη, αλλά και για θέματα κοινωνικά. Να σας πω το εξής, ότι έχουμε, αυτή τη στιγμή κοντεύουμε να έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Η οικονομία δεν πρόκειται ποτέ στα επόμενα 10 χρόνια να αναπτυχθεί με ρυθμούς που θα απορροφήσουν 1 εκατομμύριο ανέργους. Έτσι, σας το υπογράφω. Δεν θα αναπτυχθεί ποτέ. Άρα, τι λέμε εμείς, και το δημοσιεύουμε και το, ότι η μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται είναι όχι μόνο ότι πρέπει να μπουν στόχοι, ας πούμε, για τα θέματα του περιβάλλοντος με τα επιχειρήματα που σας είπα πριν, αλλά ότι πρέπει τα κοινωνικά ζητήματα να μπουν πια σαν προτεραιότητες. Να μην λέμε, όπως λέγαμε παλιά, ότι η ανάπτυξη θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Έτσι. Αν έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης ψηλό, αυτό. Θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, θα έχουμε πλήρη απασχόληση. Αν έχουμε υψηλή ανάπτυξη, θα έχουμε κοινωνικές δαπάνες. Αυτό ήταν το μοντέλο με το οποίο σκεφτόμασταν ως τώρα. Αυτό το μοντέλο έχει τελειώσει. Καταλαβαίνετε, νομίζω, εξίσου καλά με εμένα, υπάρχει σε αυτό καμία απολύτως διαφορά, τι ένεση αλληλεγγύης χρειάζεται η κοινωνία μας. Έτσι. Δηλαδή, τι ένεση ευαισθησίας χρειάζεται η κοινωνία μας, τι ενέσεις, τι θεραπεία ευαισθησίας χρειάζεται η κοινωνία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Και σε αυτά είναι και τα οικονομικά θέματα, έτσι, και αυτά που είπατε, που ήταν ένα μοντέλο, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, στη σχέση του αγροτικού τομέα με το κράτος, όλα αυτά, των πολιτικών, και στα οποία, και για να πω και κάτι τελευταίο, και η
ζητάνε, ας πούμε, διάφορες συνεντεύξεις και να σχολιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Και λέω, κοιτάξτε, εγώ ο ίδιος προσωπικά ήμουνα σε επιτροπές παρακολούθησης του Κουκουσού και έλεγα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι σπαταλιώ τα λεφτά. Δεν το ξέρω από κάποιον άλλον, ήμουνα εγώ που το έλεγα. Και γύριζα το κεφάλι, ας πούμε, την άσκηση. Φυσικά το ξέρανε. Μην σας πω ότι ήταν στο κόλπο. Αυτοί οι συγκεκριμένοι που ερχόντουσαν, ας πούμε. Ναι, δεν είναι ούτε Άγιοι, ούτε τίποτα, έτσι. Δεν είναι εμείς διεφθαρμένοι και οι Ευρωπαίοι, ας πούμε. Μετά